Απίστευτη, απίστευτη ιστορία. Αν δεν έχουμε σύριαλ. Ξερίζωσαν τη μήτρα και τη γλώσσα 16χρονου κοριτσιού. Τι σοκαριστικά πράγματα. Μία μεγάλη ανατροπή στο θάνατο ενός κοριτσιού, ενός μικρού κοριτσιού, που έρχεται στο φως. Ξαναλέμε. Ξερίζωσαν τη μήτρα και τη γλώσσα της 16χρονης. Θα μάθουμε σε λίγο τι έχει γίνει. Θα δούμε σε λίγο τι έχει γίνει με αυτή την απίστευτη ιστορία. Να βλέπω και τον τίτλο, παρακαλώ. Αυτή την απίστευτη ιστορία, η οποία συγκλονίζει τους πάντες. Με το που είδαμε και μάθαμε το τι ακριβώς έχει γίνει με το θάνατο αυτού του κοριτσιού και μαθαίνουμε ποια είναι η ανακάλυψη, η καινούργια για το άτυχο 16χρονο κορίτσι, μείναμε όλοι σοκαρισμένοι. Θα μάθουμε σε λίγο, με κάθε λεπτομέρεια, τι έχει συμβεί και σε αυτή την υπόθεση. Μου επιτρέπετε μισό λεπτό να σχολιάσω κάτι? Ούτε για αυτό το θέμα θα το πούμε σε λίγο. Όχι σε αυτό το θέμα, γενικά. Βέβαια, σας ακούμε. Όλα αυτά τα θέματα που βλέπουμε σήμερα και γενικά που βλέπουμε στην εκπομπή σας, κύριε Καμπούρη, αξίζει η εκπομπή σας συγχαρητηρίων για τον εξής λόγο. Και συγχαρητήρια στην επιλογή των θεμάτων, συγχαρητήρια στους συνεργάτες σας, συγχαρητήρια στην παρουσίαση τη δικιά σας, για τον εξής και μόνο λόγο, διότι πέρα από την ενημέρωση που γίνεται από την κατά άλλα κατηγορητέα τηλεόραση, πέρα από την ενημέρωση που γίνεται στον κόσμο, υπάρχουν και μηνύματα. Περνάνε μηνύματα στον κόσμο μέσα από τη σωστή επεξεργασία και παρουσίαση των θεμάτων. Εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι είμαι και υποχρεωμένος απέναντί σας, γιατί μαθαίνω και παίρνω μηνύματα πολύ όμορφα. Τη δουλειά μας κάνουμε, κύριε Πυρηνή, και είναι η σωστή ενημέρωση. Την κάνετε πάρα πολύ σωστά. Των τηλεθεατών, σας ευχαριστούμε. Πάμε, πάμε. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι, Γιώργο Σαζακλή. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Πρόκειται για την υπόθεση της 16χρονης Κωνσταντίνας Αναγνώστη από τα Ιωάννινα, η οποία πέθανε έτσι μυστηριωδώς, ενώ είχε μεταβεί στην Αλβανία για μια απλή ορθοδοτική εξέταση. Έρχονται... Έχει πάει το κοριτσάκι για να... στην Αλβανία για να φτιάξει τα δόντια. Στο Αγίου 40 συγκεκριμένα. Μάλιστα. Έρχεται τώρα ο ιατροδικαστής Ιωαννίνων και λέει ότι κυριολεκτικά ξερίζωσαν τη μήτρα και τη γλώσσα από την 16χρονη και ότι το κοριτσάκι πέθανε εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας. Δηλαδή είναι απίστευτα τα στοιχεία. Είναι απίστευτα. Είναι σοκάρο. Απάνθρωπα είναι αυτά, κύριε Καμπούρη. Ένα κοριτσάκι το οποίο πήγε, λέει, στους Αγίους 40 για να φτιάξει εκεί τα δόντια, λόγω ήταν πιο οικονομικά. Ήταν πιο οικονομικά. Έφυγε από την περιοχή στην οποία έμενε. Νομίζω, κύριε Καμπούρη, ότι πήγε ο πατέρας της, ναι, και νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, είχε καταγγείλει το περιστατικό στο χρόνο που είχε γίνει, και γιατί είχε υποψίες πριν ασχοληθεί ο ιατροδικαστής και γίνει η έκθεση για εμπόριο οργάνων. Έτσι ακριβώς. Συγγνώμη, αυτά τις θα κάνανε εν ζωή. Αυτό, okay. Το κορίτσι αυτό δολοφονήθηκε για να χρησιμοποιηθούν τα όργανά της και να εμπορευθούν. Με τέτοιο τρόπο δεν παίρνονται τα δυστυχώς όργανα. Και αυτό δυστυχώς επιβεβαιώθηκε από την ιατροδικαστική, επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες του πατέρα που μιλούσε από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει δεύτερη συμπληρωματική έκθεση. Και αναφέρει ότι τα ζωτικά όργανα της κοπέλας αφαιρέθηκαν με άτεχνο και αντιεπιστημονικό τρόπο, έτσι, πέρα, ακριβώς, από κάθε ιατροδικαστική μέθοδο. Έτσι. Αυτό για να μην βρούνε από τι πέθανε. Είναι κάτι για το οποίο ο πατέρας της μιλούσε από την πρώτη στιγμή και είχε πει να εστιαστεί η έρευνα και να γίνει έκθεση, διότι το παιδί του δολοφονήθηκε και δεν ήταν τυχαίο στο θάνατό του για να εμπορευθούν τα όργανά της. Μάλιστα. Ξαναλέμε, μιλάμε για ένα γλυκύτατο κοριτσάκι, ξαναλέμε, 16 ετών μόλις. 16 ετών όταν ακούς τέτοιες ειδήσεις. Όταν ακούς τέτοια πράγματα να συνδέουν στην κοινωνία μας. Κανιβαλισμός, κύριε Καμπούρη, κανιβαλισμός. Τρελαίνεσαι. Κανιβαλισμός. Και πώς να ζει ο πατέρας ακούγοντας αυτά τα πράγματα, διαβάζοντας αυτή την έκθεση του ιατροδικαστή, ότι στο παιδάκι του, στο κοριτσάκι του που πήγε για τα δόντια του, της ξερίζωσαν τη μήτρα και της έκοψε τη γλώσσα. Τι λέμε τώρα? Εδώ αυτό το αγγελούδι. Μάλιστα. Αυτό εδώ είναι το αγγελούδι. Τι να πεις μετά?
Δεν... Τι να πεις σε αυτόν τον πατέρα. Δεν υπάρχουν, λόγια. Τι να πεις σε αυτόν τον πατέρα. Συγκλονίζουν όλα αυτά. Ο οποίος μάλιστα... Οργή και κλάματα. Ναι. Το ρεπορτάζ της τότε εκείς, είχε λιδωρηθεί από πάρα πολλούς. Μάλιστα. Αναφερόμενους σε αυτό το γεγονός. Μάλιστα. Τουλάχιστον να κάνουμε μία ευχή, να επεκταθούν οι εδώ έρευνες, να πούμε ότι να ο, πατέρας είχε ζητήσει ο ίδιος να δει τον ιατροδικαστή. Έτσι, ακριβώς. Και λέει ο άνθρωπος, ο πατέρας, ότι του είχε πει ο ιατροδικαστής ότι αφαιρέθηκαν όργανα από την κόρη. Αλλά από κάποιον που έκοψε το κορίτσι, το είχε τον ιατροδικαστή. Λέει, μου είπε χαρακτηριστικά, και αυτό είναι που συγκλονίζει, ότι αυτός ο άγνωστος πήρε κουζινομάχαιρο και αφαίρεσε τα όργανα της Κωνσταντίνας. Όπως μέρος του εγκεφάλου, τμήμα της γλώσσας, τη μήτρα και όλο τον τράχυλο. Για να τα πουλήσουν αυτά. Δεν, αυτό έχει σημασία, κύριε. Όχι, να δω πώς τα κάνουν ζωή αυτά τα πράγματα. Έχει σημασία αυτό το πώς πράγμα. Έγινε, γιατί... Σημασία έχει ότι αυτό το κοριτσάκι πλέον δεν είναι στη ζωή. Και ο τρόπος που έφυγε. Και το σφάξαν στην κυριολεξία. Ακούω τραγικά πράγματα αυτή τη στιγμή. Και το σφάξαν στην κυριολεξία. Γιατί είχε βγει και ένας που τη μετέφερε και έλεγε διάφορα. Πώς τη μετέφερε, δεν ξέρω τι έλεγε. Το θέμα είναι ότι επανέρχεται το θέμα με αυτά τα νέα στοιχεία σοκ για αυτό το κοριτσάκι. Πάμε τώρα, πάμε.